Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με αφορμή διάλεξη που θα δοθεί στις 17 Δεκεμβρίου με θέμα πολιτιστική κληρονομιά, ορισμός, έννοια και περιεχόμενο, είναι μαζί μας ο Δ. Σοφοκλής Σοφοκλέους, καθηγητής ιστορίας της τέχνης και αρχαιολογίας και διευθυντής του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Σοφοκλής, είπαμε και Αλεξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον ελληνικό. Ευχαριστώ, Αλεξία, για την πρόσκλησή σου. Χαρά μας, γιατί έχετε... μιλήσουμε απόψε μαζί. Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να μοιραστείτε μαζί μας για το TST πολιτιστική κληρονομιά. Ναι. Να ξεκινήσω μόνο με το πληροφοριακό μέρος. 17 Δεκεμβρίου, πού θα γίνει η διάλεξη και τι ώρα? Θα είναι στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που είναι δίπλα από το American Academy στη Λευκοσία, η ώρα 7.30 το βράδυ, Δευτέρα 7.30. Στις 17 Δεκεμβρίου. Πολιτιστική κληρονομιά, λοιπόν, ένας ευρύς όρος. Έχω την αίσθηση, Σοφοκλή, ότι τα πάντα γύρω μας περιέχουν πολιτισμό και ίσως να είναι και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Βεβαίως. Είναι ένας όρος που επιδέχεται πολλές επεξηγήσεις και ερμηνείες. Ίσως η πιο ολιστική ερμηνεία να είναι αυτό που θα λέγαμε ότι πολιτιστική κληρονομιά είναι όλα τα δημιουργήματα της ανθρώπινης δράσης. Είτε αυτά είναι υλικά, είτε άειλα, γιατί έχει τα τελευταία χρόνια μπει και όρος υλική και άειλη κληρονομιά. Οι Άγγλοι το λένε tangible και intangible heritage. Μπορούμε να σταθούμε στην άειλη κληρονομιά, την υλική. Φαντάζομαι ότι βλέπουμε γύρω μας είναι τα μνημεία, είναι τα κτίρια. Πού προσδιορίζεται η άειλη? Η άειλη κληρονομιά, για παράδειγμα, η προφορική παράδοση, προφορική λογοτεχνία, προφορική ποίηση που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, η τεχνογνωσία. Παλαιότερα όλοι οι τεχνίτες, όλα τα επαγγέλματα δεν είχαν ειδικά εγχειρίδια γραμμένα να τα ανοίξουν, να μελετήσουν. Ήταν μία προφορική γνώση και εμπειρία, τεχνογνωσία που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Τα ήθη, τα έθιμα, ο τρόπος ζωής, όλα αυτά είναι λεγόμενη άειλη κληρονομιά. Ωραία. Βασικά πιστεύω είναι αυτό που εμείς κληροδοτούμε στις επόμενες γενιές. Ό,τι έχουμε σήμερα και θα το κληροδοτήσουμε. Όπως το λέει ο όρος, ναι. Είναι μια κληρονομιά που οι παλαιότερες γενιές μας κληροδοτούν προς φύλαξη, προστασία, συντήρηση, διατήρηση αλλά και αξιοποίηση. Γιατί εν τέλει είναι ο ίδιος ο πολιτισμός που συνεχίζει μεταλαμπαδευόμενος από τις παλαιότερες γενιές στις νεότερες. Όπως οι γονείς μεταδίδουν στα παιδιά τους μέσω των κληρονομικών ιδιωτήτων, για παράδειγμα τα χρωματοσώματα είναι οι φορείς των κληρονομικών ιδιωτήτων και μεταδίδονται. Είτε αφορούν το φυσικό σώμα, είτε το συναισθηματικό κόσμο, είτε το νοητικό κόσμο του ατόμου. Μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Το ίδιο και τα έθνη, οι εθνικοί πολιτισμοί μεταδίδονται από τις παλαιότερες γενναίες στις νεότερες. Κάπως έτσι λειτουργεί. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για μουσιακή χρήση και είναι μόνο τα αντικείμενα που βάζουμε στα μουσεία. Είναι και όλο το φάσμα του πολιτισμού όπως εξελίσσεται με φορέα τους ίδιους τους ανθρώπους. Μιλήσατε για DNA, για αυτό που κουβαλούμε. Οι σημερινοί πολίτες ή αν θέλετε η νεολαία του σήμερα έχει συνείδηση του παρελθόντος, του τι κουβαλούμε, γιατί η ταυτότητα του Κύπριου ποτέ δεν ήταν ξεκάθαρη. Πάντα υπήρχαν επιρροές. Ναι. Άρα έχουμε συνείδηση του παρελθόντος μας, του ποιοι είμαστε. Ανοίγει ένα μεγάλο θέμα που άπτεται της παιδείας και το πόσο μαθαίνουν οι νεότερες γενιές, οι πολίτες γενικά, την ιστορία και τον πολιτισμό τους.
και πόσο μπορούμε μέσω της παιδείας να τους κάνουμε να είναι περήφανοι για το παρελθόν τους, για τον πολιτισμό τους, που τους δίνει αυτοπεποίθηση. Ένας λαός έχει αυτοπεποίθηση όταν είναι σίγουρος για το παρελθόν του, για το τι είναι, από πού βγαίνει, πού πάει, ποιος είναι, τι πολιτισμό έχει στους ώμους του. Ιδίως εμείς που έχουμε στους ώμους μας τον ελληνικό πολιτισμό, ο αρχαίος κλασικός ελληνικός πολιτισμός, μέχρι σήμερα λειτουργεί μέσα στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Ήδη έχει γίνει κλασικός πολιτισμός. Για παράδειγμα, ακαδημίες ευρωπαϊκών χωρών σήμερα, όταν θα πλάσουν νεολογισμούς, που πάνε, δεν έχουν δικό τους υπόστρωμα, θα πάνε στις ελληνικές λέξεις και στις λατινικές. Για παράδειγμα, η λέξη χρονοβόρος, πριν λίγα χρόνια μπήκε στο λεξιλόγιο τους και το έκανα χρονόβορους. Οι Γάλλοι το έκανα χρονοφάζ ή χρονοβόρ. Αλλά βλέπετε πώς λειτουργεί. Είναι χρόνος και βορρά. Βλέπετε πώς λειτουργεί ακόμη το απόθεμα του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Όταν είμαστε ένας λαός που έχουμε στους ώμους μας αυτό το κληροδότημα, γιατί να μην το διδάσκουμε, όχι για να δημιουργηθεί εθνικισμός, αλλά γνώση. Γνώση και αυτογνωσία, το ποιοι είμαστε, που είναι, έχει και τη διεθνιστική του διάσταση ο ελληνικός πολιτισμός. Ανέκαθεν είχε μεταλαμπαδευτεί σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και προς τα βάθη της Ασίας και προς δυσμάς επίσης. Και ήταν ένας πολιτισμός επιλεκτικός που επιδεχόταν και επηρεασμούς και ο ίδιος εμβολίαζε τους ντόπιους πολιτισμούς. Υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Δεν το έχουμε ανακαλύψει σήμερα. Άρα το εκπαιδευτικό σύστημα κάπου χωλαίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Χωλαίνει. Δεν δίνει σημασία στα μαθήματα της ιστορίας του πολιτισμού, της ιστορίας της τέχνης, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έπρεπε να υπάρχουν αυτά και μέσα από αυτά της αισθητικής. Όπως λέω και στους φοιτητές, κάνουμε μαθηματικά για να αποκτήσουμε οξύνια. Έτσι, να έχουμε οξία νοητική αντίληψη. Μελετούμε τα έργα τέχνης στην ιστορία της τέχνης για να αποκτήσουμε οξυδέρκεια. Το δέρκομαι από τον όμηρο σημαίνει βλέπω. Έτσι. Αναπτύσσω τις παρατηρησιακές οπτικές μου ικανότητες και είναι κρίμα σήμερα οξύνια και οξυδέρκεια να έχουν σμίξει και να μην τα ξεχωρίζουμε. Οξυδέρκεια σημαίνει να έχω οξία οπτική παρατηρησιακή αντίληψη. Που είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρω να βλέπω, είναι σαν το σκάνερ, σαν το σαρωτή το μάτι του ανθρώπου. Να πιάνει τα οπτικά ρεθίσματα, να τα επεξεργάζεται νοητικά και να καλλιεργείται. Από τα έργα τέχνης, το απότοκο είναι η αισθητική καλλιέργεια και πολλά άλλα βέβαια. Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο, πιστεύετε, για να αναπτύξουμε την αισθητική καλλιέργεια. Και δεν μιλάω μόνο ως προσωπικότητες, ως άτομα, αλλά και γενικότερα, γιατί είναι και το θέμα που θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αλλά μου δίνεται την ευκαιρία να το αναφέρω, της αισθητικής των πόλεων. Που νομίζω ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα για τον τρόπο που λειτουργεί η αισθητική των πόλεων. Υπάρχει, συγκρίνοντάς τις με ιστορικά κέντρα στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, Αυστρία και αλλού, πώς έχουν καταφέρει να διατηρήσει τον ιστορικό πυρήνα και έξω σε ειδικές πολεοδομικές ζώνες να ανθίζει και το σύγχρονο αρχιτεκτονικό γούστο, γιατί τον πολιτισμό δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε. Βεβαίως και θα ανθίσει και το σύγχρονο αρχιτεκτονικό γούστο μέσα από τις διάφορες τεχνοτροπίες που περνά. Όμως αυτή η ανάμιξη και η φιλοσοφία της συγκατοίκησης παλιού και νέου έχει αποτύχει κατά τη γνώμη μου και πρέπει να σταματήσει. Όταν βλέπουμε αεροφωτογραφίες μεσαιωνικών ιταλικών πόλεων, δεν βλέπουμε μέσα από τις στέγες των κεραμιδιών και σύγχρονα κτίρια να βγαίνουν προς τα πάνω. Δεν βλέπουμε ηλιακούς. Και εκεί έχουν τον ήλιο, μπορούν να τον αξιοποιήσουν. Μπορούν να βρεθούν λύσεις, να έχεις και τον ηλιακό, αλλά να μην φαίνεται τόσο άσχημα. Σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμη σε θέματα αισθητικής των πόλεων. Ποιος θα μας βάλει σε τάξη πάνω σε αυτό, γιατί ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει τη διάθεση να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά υπάρχουν κανονισμοί. Τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί? Είναι η πολεοδομία που έχει την ευθύνη? Ποιος έχει την ευθύνη για να μπούμε σε μια τάξη? Και οι δημοτικές αρχές, ιδίως τα μεγάλα δημαρχεία που είναι και πολεοδομικές αρχές συντοχρόνω, και η πολεοδομία. Και επαρχιακές διοικήσεις σε ό,τι αφορά τους ιστορικούς οικισμούς της Υπαίθρου. Σίγουρα αυτοί που κάνουν το λεγόμενο αισθητικό έλεγχο πρέπει να αποκτήσουν καλύτερη υποδομή.
και να κατέχουν καλά την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Εδώ είναι κάτι βασικό. Για να εξασκήσεις ένα επάγγελμα, γενικά ομιλούντες, πρέπει να κατέχεις και την ιστορία του επαγγέλματός σου, αλλιώς κάπου χωλαίνει. Και είναι αυτό που είχα πει πρόσφατα και στο Δήμαρχο της Λευκωσίας για τη χρωματολογία που είπετε, που είναι η κύρια έκφανση της αισθητικής των κτηρίων, πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Σε μια πόλη όπως τις Βρυξέλλες ελέγχουν ακόμη και τις κουρτίνες που φαίνονται μέσα από τα κουφώματα του κτηρίου. Μόνο στην Κύπρο συναντούμε σπίτια ροζ, φανταστείτε, που έχουν φτάσει να ελέγχουν και τις κουρτίνες. Ναι. Τουλάχιστον εγώ σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Με αποκορύφωμα εκείνο το μοφ, το κτίριο προς το δρόμο της Λεμεσού. Θα το έχετε δει όλοι. Ναι. Το βιολετή που γράφει πάνω πολύ. Ναι, το έχουμε δει όλοι δυστυχώς. Θέλω να πάμε και στη σχέση του κράτους με την πολιτιστική κληρονομιά. Είναι κάτι που δεν θέλω να αφήσουμε πίσω. Είναι ο δικαιούχος των πολιτιστικών, των κτιρίων, των ιστορικών. Τα αξιοποιεί σωστά. Γιατί μπαίνουμε και σε μια περίοδο, Σοφοκλή, ναι, που έρχεται οικονομική κρίση και φαντάζομαι ότι θα την πληρώσουν τα ιστορικά μνημεία από θέμα συντήρησης. Σίγουρα, με τη μείωση των κονδυλίων κλπ. Δεν θα έλεγα δικαιούχος, ο προστάτης και ο διαχειριστής, ακόμη και εκεί που είναι ιδιωτική περιουσία, έτσι, όπως και αρχαία μνημεία που τα κυρίσει ρωτήμα αρχαιοτήτων, είναι Α πίνακας και Β πίνακας. Β πίνακας είναι όσα ανήκουν στην εκκλησία και στον ιδιωτικό τομέα. Α πίνακας είναι όσα μνημεία παλωτριώθηκαν, όσα ανήκαν ανέκαθεν στο κράτος κλπ. Έχουμε μνημεία στην Κύπρο που ανήκουν σε ιδιώτες, που είναι ιστορικής, ναι, αξίας. Ναι, 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 και ανήκουν στο Β πίνακα. Ξεκινούν από εκείνα της εκκλησίας. Για παράδειγμα, όλες οι παλιές εκκλησίες είναι περιουσιακό στοιχείο της εκκλησίας, πλην όμως δεν έχει το δικαίωμα, αφού τη στιγμή κηρύχτηκε αρχαίο μνημείο, να κάνει επεμβάσεις μέσα χωρίς την έγκριση του τμήματος αρχαιοτήτων. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και με τα διατηρητέα, που είναι κάτω από την δικαιοδοσία της πολεοδομίας και των τοπικών αρχών. Τώρα με πάτε σε άλλο θέμα με τα διατηρητέα, ναι, θα το γιατί συνεχίσω και εκεί αφού κλείσουμε. Είναι αυτό μια νεότερη κληρονομιά που δεν υπάγεται στο τμήμα αρχαιοτήτων, αλλά στην πολεοδομία και στις τοπικές αρχές. Θέλω να σταθώ λίγο στους ιδιώτες που έχουν ιστορικά μνημεία, που κατέχουν ιστορικά μνημεία. Δεν κατάφερε το κράτος να τα παλωτριώσει και είναι σε χέρια ιδιωτών. Δεν υπάρχει λόγος να παλωτριωθούν όλα αυτά. Είναι να καλλιεργηθεί μια συνείδηση προστασίας τους. Αυτή τη στιγμή, όταν θα συντηρηθούν, θα δώσει σχεδόν το 40% ή το ίμιση της δαπάνης το κράτος ή η πολεοδομία βασικά. Αν δεν καλλιεργηθεί, αν σε μια δεν χώρα όπως τη Γαλλία, που υπάρχουν τόσα πολλά κάστρα και φρούρια, πάρα πολλά ανήκουν ακόμη σε απογόνους πρώην αριστοκρατικών οικογενειών κλπ. Έρχεται το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας μέσα από το τμήμα που ονομάζεται Μονιμό Ιστορικ, ιστορικά μνημεία, τα κηρύσσει κλασιφιέ, είναι αυτό που λέμε εμείς διατηρητέα, επιχορηγεί για τη συντήρησή τους, υπό όρους όμως, να ανοίγει για το κοινό. Μπορεί, mm-hmm, ας πούμε, ένας που το έχει να κρατήσει κάποιον όροφο να κατοικεί, να το έχει για εξοχικό, αν κατοικεί στο Παρίσι και αυτό είναι στην Νότια Γαλλία. Το έχουμε δει να γίνεται. Όμως μπαίνει όρος ορισμένες φορές και ώρες την εβδομάδα να ανοίγει για το κοινό. Εκδρομές πηγαίνουν σε τέτοια Θα ήταν αδύνατο για ένα κράτος να απαλωτριώσει τα πάντα. Φανταστείτε ένα χώρο όπως την Κάτω Πάφο, που είναι τεράστιος αρχαιολογικός χώρος, καταβάζουν όντως πολλές προσπάθειες να διασώσουν όσα περισσότερα μπορούν οι συνάδελφοι στο τμήμα αρχαιοτήτων. Όμως τα διατηρητέα, που είναι νεότερη κληρονομιά, πρέπει εκεί να καλλιεργηθεί η συνείδηση και οι ίδιοι πολίτες να συνεργάζονται με τις κρατικές αρχές, mm-hmm, οι δε κρατικές αρχές να είναι καλά στελεχωμένες με αρχιτέκτονες κυρίως που έχουν κάνει ως μεταπτυχιακή εξειδίκευση τη συντήρηση ιστορικών μνημείων και ιστορικών κέντρων. Δεν μπορεί οποιοδήποτε αρχιτέκτονας με ένα απλό δίπλωμα να βάζει χέρι σε αυτά τα πράγματα, γιατί συνήθως θα επέλθουν καταστροφές. Εδώ είναι ένας τομέας όπου χωλαίνουμε ακόμα. Ωραία. Θέλω να συνεχίσω λίγο αυτό που είπατε για τις απαλωτριώσεις. Μάλλον ζούμε σε μια εποχή που όχι μόνο δεν θα απαλωτριώνονται κτίρια, αλλά θα πολλούνται. Οι Ιταλοί έχουν κάνει, η κυβέρνηση της Ιταλίας έχει, ναι, κάνει μια πρόταση, όπως κάποια ιστορικά κτίρια, να τα πωλήσουν για να μπορέσουν να πάρουν χρήματα για να καλύψουν τα χρέη τους. Και να διασωθούν, φαντάζομαι έτσι το βλέπουν. Πιθανότατα δεν θα τα πουλήσουν οπουδήποτε, να σας θα πω, κάνουν μια επιλογή. Αν πάτε σε μια πόλη όπως το Παλέρμο,
Εγώ το θυμάμαι που ήμουν φοιτητής και πήγαμε με εκπαιδευτική εκδρομή από το Στρασβούργο. Στον κεντρικό δρόμο του Παλέρμου υπήρχαν χτίρια μπαρόκ με τοιχογραφίες, χαλασμένα παράθυρα και πόρτες και φαινόντουσαν και τοιχογραφίες μέσα. Το κράτος είναι αδύνατο. Είναι τόση πολύ κληρονομιά που είναι αδύνατον το κράτος. Διότι ξέρετε, μια περιοχή όπως τη Σικελία ανεπτύχθη πολύ το 17ο με 18ο αιώνα. Δεν ακολούθησε τη βιομηχανική επανάσταση, την οποία ακολούθησε η Βόρειος Ιταλία με το Μιλάνο που ήταν κατεξοχή βιομηχανική πόλη. Και σήμερα όλα αυτά πηγαίνουν στις χώρες του τρίτου υπόλοιπου κόσμου. Αλλά βλέπετε πώς φτώχυνε σε κάποιο στάδιο από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά η Νότιος Γαλλία και μετανάστευαν όπως και οι Μαλτέζοι και οι Έλληνες και οι Κύπροι σε άλλες χώρες πλούσιες. Και έμειναν όλα αυτά τα μνημεία εκεί με τις τοιχογραφίες μπαρόκ μέσα, της εποχής μπαρόκ κυρίως. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορούν να δραστηριοποιήσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία να τα διασώσει. Το κράτος είναι αδύνατο. Πρέπει απλώς να επιβλέπει και να διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο μέσω της νομοθεσίας κυρίως. Άρα μπορεί να δούμε κάποια στιγμή. Πιστεύω πως ναι, και μπορεί. Κτίρια που έχουν ιστορική αξία να πολλούνται σε ιδιώτες. Για να έχει έσοδα. Ανήκουν ήδη σε ιδιώτες τα περισσότερα. Εκείνα που ανήκουν ήδη στο κράτος, ναι. Γιατί οι Ιταλοί είναι αυτά που έχουν που ζήτησαν να τα πουλήσουν σε ιδιώτες. Ναι. Δεν ξέρω αν και άλλες χώρες έχουν κάνει κάτι ανάλογο, για την Ιταλία δεν μόνο γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, όμως μια χώρα όπως την Ιταλία που έχει παράδοση σε αυτά, δεν νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερο πρόβλημα ορισμένα χτίρια, αν τα αναλάβει ένα δημόσιο ίδρυμα, φαντάζομαι θα είναι ιδρύματα, κάποιες πλούσιες οικογένειες που θα ήθελαν να τα χρησιμοποιήσουν ως ιδρύματα στο όνομά τους κλπ. Ίσως εδώ να υπάρχει μια καλή προοπτική. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά της Ιταλίας με εμάς? Ότι η Ιταλία έχει κρατήσει αλόβητο το ιστορικό κέντρο. Βεβαίως. Ενώ εμείς ρίχνουμε κάτω τα διατηρητέα, και θα μου πείτε το γιατί συμβαίνει αυτό, για να κάνουμε πολυκατοικίες. Εν μία ανοιχτή μάλιστα, γιατί έχω παράδειγμα παλιού νεοκλασικού αρχοντικού, το οποίο σε μία νύχτα εξαφανίστηκε και έγιναν πολυκατοικίες. Τι κάνει το κράτος γι' αυτό, Σοφοκλή? Δεν πρέπει να τα κρατήσουμε? Που κάπου υπάρχει κενό στην νομοθεσία προφανώς, για να μπορούν οι ιδιώτες να τα αφήνουν να σαπίζουν, να λένε μετά δεν έχω τα χρήματα να τα αναπαλαιώσω, δεν μπορώ, είναι ασύμφορο, είναι καλύτερα να το ρίξω κάτω. Όχι τόσο στην νομοθεσία. Πού όσο είναι το πρόβλημα? Είναι θέμα ολιγορίας. Εγώ το ονομάζω ολιγορίας και ανευθυνότης. Δεν μπορεί. Ξεκίνησε το σκεπτικό των διατηρητέων οικοδομών από τη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα 30-32 χρόνια μετά να μην έχω καταφέρει ως κράτος να κηρύξω διατηρητέα όλα τα σημαντικά. Και από εκεί και πέρα δεν είναι αρκετό, όπως έγραψα και στο βιβλίο μου «Περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά». Πώς φανταζόμαστε τη Λευκωσία να είναι το 2500, κυρίως εντός των τείχων. Τι θα αφήσουμε για όλα σύγχρονα, όλα σύγχρονα και να έχει μόνο 150 ή 200 οικοδομές διατηρητές, και αν καταφέρουν να τις διασώσουν και με το χαρακτήρα των αυθεντικών. Είτε διατηρείς όλο το ιστορικό κέντρο σαν σύνολο, όλο τον πολεοδομικό ιστό και όλο τον αρχιτεκτονικό ιστό, και πρέπει να πάψει αυτή η φιλοσοφία που λέει κηρύσω διατηρητέο όταν έχει αρχιτεκτονική αξία. Τι σημαίνει αρχιτεκτονική αξία? Αν είναι με αυτό το σκεπτικό, τους πίνακες του Κάσαλου πρέπει να τους πετάξουμε. Δηλαδή τη ζωγραφική ναΐφ την παραδεχόμαστε και την απλοϊκή αρχιτεκτονική δεν την παραδεχόμαστε, από την οποία ερμηνεύω όλη την κοινωνική και οικονομική ιστορία της πόλης, γιατί στην τάδε συνοικία είναι απλοϊκές κατασκευές. Εκεί είναι οι νεοκλασσικές, τα αρχοντικά, ή εδώ είναι ανάμειχτα, εδώ ήταν Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι μαζί κλπ. Όλα αυτά ερμηνεύουν την ιστορία της πόλης, την ιστορία της κοινωνίας που κατοίκησε και δημιούργησε στην πόλη. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει μέχρι σήμερα η νοοτροπία κηρύσσω διατηρητές οικοδομές, εκείνες που έχουν αρχιτεκτονική αξία. Αυτές είναι αναχρονιστικές, πεπαλαιωμένες αρχές ταξινόμησης του υλικού της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλα είναι σεβαστά, από τα πιο ναΐφ, από τα πιο απλοϊκά, μέχρι τα πιο σοφιστικοποιημένα και ακαδημαϊκά. Ο τρόπος που διακοσμεί κάποιος τώρα που έχει ένα διατηρητέο σπίτι, γιατί μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές. Μιλάτε για το εσωτερικό μέσα. Ναι, ελεγχόμενες αλλαγές από τους αρμόδιους φορείς, που δεν επιτρέπεται να κάνεις ό,τι θέλεις όταν πρόκειται για διατηρητέο. Όμως κάποια πράγματα που μπορεί να αλλάξουμε ή κάποια έπιπλα που υπήρχαν μέσα μπορούμε να τα πετάξουμε. Αυτό
Κάνουμε κακό στην πολιτιστική κληρονομιά. Βλέπετε όλα τα παλιά επίπλα που κυκλοφορούν στην Αθήνα, στους Παλαιοπόλες, προέρχονται από όλα εκείνα τα νεοκλασικά της Αθήνας. Εκείνες οι υπέροχες λάμπες, τα έπιπλα κλπ. Οι αντίκες. Στην πλάκα, όταν πάει κανείς στα καταστήματα, είναι όλα. Από πού προέρχονται? Από τα κατεδαφιστέντα. Θα ήταν ευχής έργο να διατηρούμε μέσα την παλιά επίπλωση. Όμως δεν είναι παντού και πάντοτε εύχριστο αυτό το πράγμα. Μπορεί μια οικογένεια να συντηρήσει ένα ωραιότατο νεοκλασικό ή παραδοσιακής αρχιτεκτονικής στην παλιά πόλη και να θέλει μέσα να βάλει σύγχρονη επίπλωση. Μπορεί να το κάνει. Φτάνει να μην επηρεαστεί η αρχιτεκτονική δομή ανεπανόρθωτα. Μπορεί να είναι αναστρέψιμες κάποιες επεμβάσεις. Και στην Ιταλία γενικά διαρρυθμίζουν τα σπίτια μέσα τα μεσαιωνικά με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Και τον μπάνιο θα το βάλει και τα πάντα. Αλλά και την κουζίνα κλπ. Φτάνει αυτές οι επεμβάσεις να είναι αναστρέψιμες. Υπάρχουν δύο βασικές αρχές στη θεωρία της συντήρησης. Ό,τι κάνω να είναι reversible, να είναι αναστρέψιμο με υλικά και τεχνικές τέτοια που ανά πάσα στιγμή το αφαιρώ και αφήνω το αυθεντικό. Δηλαδή, αν θέλω να χωρίσω το σαλόνι, γιατί είναι και τεράστιες οι εκτάσεις αυτών των παλιών σπιτιών, ναι, να χρησιμοποιήσω υλικά, μπορώ να βάλω γυψοσανίδα, ας πούμε, που μπορεί να μετακινηθεί υλικά, παρά ναι, να κτίσω τοίχο. Ακριβώς. Τώρα, εξωτερικά, όσο πιο λίγες είναι οι επεμβάσεις, τόσο το καλύτερο. Πρέπει να διατηρείται περισσότερη αυθεντικότητα. Αλλά σίγουρα στον εσωτερικό χώρο, αν θέλω σε ένα υπνοδωμάτιο να δημιουργήσω και ένα ντους, μια τουαλέτ, θα κλείσει είναι ο χώρος. Είναι φυσιολογικές ανάγκες που αυτά γίνονται. Εξωτερικά όμως πρέπει οπωσδήποτε να σεβόμαστε το χαρακτήρα και ιδίως τη χρωματολογία. Μιλήσατε για ιστορικό κέντρο. Θέλω να μου πείτε και για τα τείχη της Λευκωσίας, γιατί αναμένουμε μία πλατεία, αναμένουμε μπετόν πολύ και μου είπατε πριν ξεκινήσει η εκπομπή από την πλατεία Σολομού να ρίξουμε μία ματιά και το λέω και στους φίλους, στους τηλεθεατές, αν περνούν από εκεί για να δουν τα τείχη όπως ήτανε, γιατί έχουν σκαφτεί και είναι πραγματικά ένα πολύ συγκλονιστικό θέαμα. Δεν θα μείνουν όμως έτσι. Δεν θα μείνουν, δυστυχώς θα κλείσουν. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Όποιος μπορεί να πάει να περπατήσει τώρα που έχει σκαφτεί η τάφρος, ήδη μπήκαν τα καλούπια να χυθούν εκείνες οι τσιμεντένιες κολόνες, να βγουν οι γέφυρες με τα τσιμέντο και την άσφαλτο. Τώρα που δεν έχουν γίνει αυτά και καθάρισε η τάφρος και έχει σκαφτεί και πήγε κάτω, γιατί πόσα μέτρα από το 1564-68 εκεί που χτίστηκε το τείχος μέχρι σήμερα με τις προσχώσεις έχει ανέβει στάθμη της τάφρου. Σε κάποια σημεία το τείχος πάει στο χώμα κάτω και 5 και 7 και 8 μέτρα. Φανταστείτε όλη την τάφρο και σήμερα αυτό φαίνεται εκεί από την πλατεία Σολομού μέχρι τον Προμαχώνα με το νεοκλασικό δημαρχείο πάνω και έχει αναδειχτεί και το βάθος της τάφρου και όλη η μνημιακότητα του χώρου. Και θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσε κάποτε όλη η τάφρος να σκαφτεί, πώς θα γίνει να βρει το πραγματικό της βάθος και να υπάρχει με κατάλληλη μόνωση της βάσης του τείχους, διότι υπάρχει ακόμη το τρεχούμενο νερό που γέμιζε κάποτε την τάφρο. Στις αρχαϊκές βενετικές πηγές ονομάζεται Acqua della Ciratella. Να υπάρχει έστω και σε 10-30 εκατοστόμετρα για να αντικατοπτρίζεται μέσα το τείχος, τα χτίρια που είναι πάνω στο τείχος. Με ωραιότατο φωτισμό το βράδυ θα δημιουργείται ένα υπέροχο θέαμα. Και ας μην ξεχνούμε ότι το ιστορικό μνημείο γιατί υπάρχει, πρέπει εμείς οι νεότεροι που το κληροδοτήσαμε να το συντηρήσουμε όπως πρέπει και με τρόπο που όταν, για παράδειγμα, το τείχος της Λευκωσίας, όταν στέκομαι πάνω, εγώ ως θεόμενος των μνημείων, να έρχονται στη μνήμη μου, εάν έχω διαβάσει και λίγα πράγματα για την ιστορία της Λευκωσίας, οι μνήμες της εποχής πώς παρατάχθηκαν κάποτε τα Οθωμανικά στρατεύματα απέναντι, πώς ήταν
οι φύλακες της πόλης πάνω στο τείχος. Να φτιάξει την αυτή εικόνα, αναδρομή, λέτε. Κοιτάξτε τι θέλω να πω. Αυτή η αναδρομή στην ιστορία που μου την επιβάλλει το οπτικό ερέθισμα του μνημείου, όταν είναι κατάλληλα συντηρημένο και προκαλεί τη θέα που πρέπει και το οπτικό ερέθισμα που πρέπει, μου ανακαλεί στη μνήμη μου την ιστορία της πόλης μου. Και η ιστορία τι είναι? Διδάσκει. Πρέπει να... Είναι τέτοια η συντήρηση που να μας προκαλεί την ανάκληση της ιστορικής μνήμης ώστε να διδασκόμεθα. Εδώ πρέπει να καταλήξουμε. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να πούμε και μια κουβέντα. Αυτό που είπατε για τα τείχη δυστυχώς δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, γιατί τα σχέδια... Όχι, ήδη εγκρίθηκαν οι προσφορές και δεν είναι αναστρέψιμο το σχέδιο. Ίσως μετά από 40-50 χρόνια κάποιες άλλες γενιές θα πληρώσουν πάλι, να χρησοπληρώσουν για να τα αφαιρέσουν. Διότι αργά ή γρήγορα θα αφαιρεθούν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα λάθη που κάνουμε. Yeah. Είναι κρίμα. Τα τείχη είναι ένα μαγευτικό μέρος της Λευκωσίας και θα αναμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Θέλω να πούμε μια κουβέντα, επειδή μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά και για την πολιτιστική διπλωματία που μας χαρίζει η πολιτιστική κληρονομιά. Ξέρουμε πολύ καλά από την ιστορία ότι η κοινή κουλτούρα με άλλα κράτη μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά και σε εθνικό επίπεδο, σε πολιτικό αν θέλετε επίπεδο. Πώς αξιοποιούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία περιέχει και την ιστορία μέσα, σε θέματα πολιτιστικής προπαγάνδας, πολιτιστικής διπλωματίας. Είχε γίνει πριν λίγα χρόνια στη Λεμεσό το Cyprus Pen, οι συγγραφείς είχαν κάνει το ένα συνέδριο. Το είχα παρακολουθήσει με τον κύριο Γιαναρά και την Αρβελέρ. Ο κύριος Γιαναράς, η κυρία Αρβελέρ έκαναν ωραιότατες ανακοινώσεις. Είχε μιλήσει και η νυν Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ερατόκοζάκου Μαρκουλίος, πρώην διπλωμάτης. Σίγουρα εδώ έχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη. Δεν έχουμε αξιοποιήσει τον πολιτισμό μας όπως πρέπει, ιδίως τώρα που μπήκαμε και στην Ευρώπη, για να έχουμε να δείξουμε και στους εταίρους μας στην Ευρώπη ποιοι είμαστε ως Κύπρος, που έχουμε όλο αυτό το απόθεμα που ονομάζεται Αφροδίτη. Έτσι. Η Αφροδίτη είναι μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά για την Κύπρο και δεν την έχουμε αξιοποιήσει ακόμη και στο επίπεδο συμβολισμού και στο επίπεδο της αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης και πώς μεταλαμπαδεύτηκε ακόμη και μέσα από την κλασική παράδοση στην αναγέννηση στους ρομαντικούς ποιητές, τους Γάλλους του 19ου αιώνα για παράδειγμα, και όλα αυτά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά το συνδέω αυτό με ό,τι είπα προηγουμένως για την αυτοπεποίθηση. Όταν ξέρεις ποιος είσαι και τι κάνεις, προβάλλεις και στους εταίρους σου αυτή την εικόνα και σε σέβονται περισσότερο. Σοφοκλή, έχουμε αφήσει πολλά θέματα έξω, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε εξειδικεύοντας τα θέματα αυτά. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για την πολιτιστική κληρονομιά στα κατεχόμενα και επίσης για την αισθητική, όπως είπαμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτές τις γνώσεις με εμάς και με τους τηλεθεατές. 17 Δεκεμβρίου, υπενθυμίζω, η διάλεξή σου. Στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Δίπλα από το American Academy. Στην Οδό Γλάστονος. Στις 7:30. 7:30. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Αύριο στις 3:30 στο Ρικένα Εντέχνης.